Ο Χριστός μας έχει πει τις προϋποθέσεις σωτηρίας, θυμάστε. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, λέει. Ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Άρα οι βασικές προϋποθέσεις σωτηρίας είναι η πίστη και το βάπτισμα. Ένας αβάπτιστος μπορεί να σωθεί? Ο Κύριος είπε, ο πιστεύσας και βαπτιστής. Έτσι, από εκεί και μετά είναι δικό το θέμα τι θα κάνει με αυτούς, έτσι. Αλλά εμείς ξέρουμε το σίγουρο, έτσι, το βέβαιο. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να βαπτιστούμε, εννοείται ορθοδόξος, έτσι. Όχι να ψεκαστούμε ή να ραντιστούμε, όπως κάνουν οι παπικοί, έτσι. Ούτε, ας πούμε, να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, έτσι, που δεν είναι βάπτισμα. Βάπτισμα σημαίνει μπαίνω μέσα ολόκληρος, στο νερό αφενός και αφετέρου. Πιστεύω, πιστεύω τώρα είναι μεγάλο πράγμα η πίστη. Γιατί και οι προτεστάτες λένε, αφού ομολογείς ότι πιστεύεις στον Χριστό, σώθηκες. Γι' αυτό παρεμηνεύουν τον Απόστολο Παύλο. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Γι' αυτό η Αγία Γραφή δεν ερμηνεύεται παίρνοντας ένα στίχο μόνο, έτσι. Ερμηνεύεται ολόκληρη. Και πρέπει να την βλέπουμε πάντοτε ολόκληρο, σύνολο. Αλλιώς θα πέσουμε σε αιρέσεις, όπως έχουν πέσει οι προτεστάτες. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, η πίστης χωρίς έργων νεκρά εστί. Έτσι, ποια είναι τα έργα τώρα? Τα έργα είναι η μετάνοια, είναι η αγάπη, η εχριστώ αγάπη. Και ποια είναι η εχριστώ αγάπη? Η τήρηση των εντολών. Πάλι η Διαγραφή μας το λέει. Ποιος λέει αγαπάει το Θεό? Τι είναι η αγάπη στο Θεό? Είναι συναισθήματα, αγάπες και λουλούδια που λέμε στα γήινα? Όχι, είναι η τήρηση των εντολών. Εκείνος εστίν ο αγαπών με. Εκείνος λέει με αγαπάει, λέει ο Χριστός, εκείνος ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς. Εκείνος που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Αυτός είναι που με αγαπάει. Βλέπετε. Άρα για να σωθείς πρέπει να έχεις τη ζωντανή πίστη που έχει τα έργα, που είναι η αγάπη, που είναι η τήρηση των εντολών. Αν δεν τηρείς τις εντολές δεν μπορείς να σωθείς. Και εμείς που είμαστε βαπτισμένοι δηλαδή δεν μπορούμε να σωθούμε αν δεν τηρήσουμε τις εντολές. Γι' αυτό και πολλές φορές μας έλεγε και ο καθηγητής μας, ο κ. Στελεκίδης, αυτή η ερώτηση, δεν λέω για εσάς τώρα, έτσι, πολλές φορές ή κάποιες φορές είναι και εκ του πονηρού. Γιατί αν σωθούν αυτοί όλοι που δεν τηρούν τις εντολές, έτσι, ή τηρούν κάποιες, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε και βαπτισμένοι, ας πούμε. Ας μην τηρούμε τις εντολές. Όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι, οφείλουμε να τις τηρούμε όλες τις εντολές. Έτσι, και αν κάπως φάμε, υπάρχει μετάνοια. Έτσι, θα μετανοήσουμε. Αλλή μόνο. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ο Θεός αγαπάει τους πάντες, έτσι, και ευλογεί τους πάντες, αλλά δεν δέχονται όλη την ευλογία Του. Έτσι, και μάλιστα λέει η Γραφή, έθετο όρια εθνών. Έχει βάλει σύνορα, λέει, στα έθνη. Και έχει και άγγελο. Για κάθε έθνος έχει έναν άγγελο. Για σκεφτείτε τώρα τι ευλογία έχει ο Ορθόδοξος που έχει άγγελο για τον καθένα. Ο κάθε Ορθόδοξος έχει άγγελο. Ενώ η αβάστιστη είναι ένας άγγελος για όλο το έθνος. Βλέπετε πόσο μας έχει ο Θεός αγκαλιάσει, ας πούμε, πόσο μας φροντίζει. Για τον καθένα προσωπικά, τον Ορθόδοξο, δίνει έναν άγγελο.